Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του Buff Sailors. Σήμερα θα δοκιμάσουμε πάλι κάτι διαφορετικό, όπως κάνουμε πάντα. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα φαν της συνεχόμενης αερόβιας προπόνησης, δηλαδή αυτό που πάνε μερικοί και απλά τρέχουνε, κάνουν ποδήλατο, κολυμπάνε για χιλιόμετρα. Εγώ είμαι πιο πολύ της διαλυματικής, που σημαίνει ότι κάνεις έντονη άσκηση, παίρνεις λίγη ξεκούραση σε γενικές γραμμές και ύστερα ξανακάνεις άσκηση για μικρότερο χρόνο σε σχέση με τη συνεχόμενη. Οπότε κάτι τέτοιο περίεργο θα κάνω και σήμερα, αλλά με ένα δικό μου τρόπο, κάνοντας ένα ημόμ. Σε αυτές τις προπονήσεις εγώ προσπαθώ να περιπλέξω όλες τις μυϊκές μου ομάδες, κυρίως τις βασικές, αλλά βάζω και μικρές μυϊκές ομάδες όπως είναι τα χέρια μου κυρίως. Εντάξει, τώρα δεν κάνω ημόμ για το κάτω πόδι, το γαστροκνήμιο και τη γάμπα μου γενικά. Το θεωρώ έξτρα αποδοτικό και να το δοκιμάσετε.
Καλό βγήκε. Βέβαια, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ beginner. Και αυτό δεν το λέω γιατί θα το παίξω κάποιος, αλλά ήταν εντάξει, πολύ εύκολο να βγει. Οπότε θα γράψω ένα beginner ημόμ για όποιον θέλει να το δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά είναι challenge τις ώρες ώρες, δηλαδή θα βρει τα σημεία που πονάς. Εγώ το έχω δομήσει έτσι, ας πούμε, στην αρχή έκανα 10 squat jumps, 10 push-ups, ενώ μετά έκανα 6 pull-ups και 6 βυθίσεις. Γιατί λέω, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να μου βγει 15-15-15-12-12 pull-ups στο ένα λεπτό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να το πετύχω. Εντάξει, τώρα στις προβολές που ήταν και jumping, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόβλημα να βάλω 16. Σκυλιακούς είχα ένα θέμα, εγώ πάντα γενικά έχω ένα θέμα με τους σκυλιακούς. Αλλά εντάξει, βγήκε. Τώρα πώς μπορεί αυτό να τροποποιηθεί. Εγώ το έχω βάλει 3 κύκλους από ό,τι καταλάβατε. 3 σετ στον κάθε κύκλο. Και το έχω βάλει 6 λεπτά, 6 λεπτά, 6 λεπτά κάθε κύκλος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορείτε να βάλετε περισσότερες επαναλήψεις, οπότε να έχετε μικρότερο χρόνο διαλύματος στο λεπτό. Και μπορείτε να αυξήσετε τους κύκλους. Το ημόμ δεν είναι απαραίτητα να είναι πολλές ασκήσεις όπως το έκανα εγώ, ώστε να πιάσω όλο το σώμα. Το ημόμ μπορεί να είναι και μία άσκηση. Υπομέγιστα πάντα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να είναι και μέγιστη και ημόμ. Αλλά εγώ γενικά, όποτε θέλω να κάνω αερόβια, βάζω 2 τουλάχιστον ασκήσεις. Στο γυμναστήριο βάζω καθίσματα και πιέσει τον επικλινή πάγκο. Εντάξει. Πάθουν πολύ τρελή. Αυτά λοιπόν από μένα και όσον αφορά το τι κάνω εγώ για αερόβιο, πέρα από τη συνεχόμενη που εννοείται. Τι κάνω εγώ, αυτό κάνω ή κάτι παρόμοιο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν όντως σας άρεσε, αφήστε ένα like, ένα subscribe. Κάντε ένα subscribe γιατί θα ανεβάζω συχνά τώρα βιντεάκια. Γράψτε στα comments αν έχετε κάποια παρατήρηση, αν σας άρεσε κάτι ιδιαίτερο ή τι κάνετε εσείς. Κοινοποιήστε το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά. Βαυσέλη Ράτου.